σήμερα το απόγευμα προσπαθήσαμε να κάνουμε μια μικρή κινητοποίηση συμβολική, τηρώντας όλους τους κανόνες υγειονομικούς, μάσκες, αποστάσεις και τα σχετικά. Προχωρούσαμε πάνω στο πεζοδρόμιο χωρίς να παραβούμε κανένα νομικό κανόνα, προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρώων του Πολυτεχνείου και να δείξουμε ότι ο λαός αυτή τη στιγμή, αυτή τη δύσκολη στιγμή, με αγώνες θα κατακτήσει τα δικαιώματά του, το δικαίωμά του στην υγεία, την παιδεία, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Δυστυχώς, η αστυνομική διεύθυνση Λέσβου, καταστρατηγώντας το Σύνταγμα, το οποίο το έκανε ένα κουρελόχαρτο, έστησε 2-3 δημιουργίες, δεν ξέρω πόσες ήταν εδώ πέρα, και μας απαγόρευσε να φτάσουμε στο μνημείο εδώ, κόβοντας πρόστιμα σε αρκετούς συντρόφους από εδώ. Αυτό είναι μια απαράδεκτη πρακτική, την καταγγέλουμε. Η δημοκρατία δεν χαρίζεται, κερδίζεται με αγώνες. Η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται με αγώνες. Σήμερα λοιπόν, σε μια συμβολική κίνηση συνδικαλιστικών δυνάμεων πολιτικών, αποφασίσαμε ανά τριάδες, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τηρώντας τις αποστάσεις, να έρθουμε να θυμίσουμε στον κόσμο αυτούς τους αγώνες, να έρθουμε να θυμίσουμε στο λεσβιακό λαό τον ήρωά μας, ανάμεσα στους υπόλοιπους, τον Μυρογιάννη. Όμως, η αστυνομία εδώ δεν στάθηκε στο ύψος της. Γράφοντας πρόστιμα για πράξεις που δεν έγιναν, δημιουργώντας προβλήματα και συνωστισμό εκεί που εμείς τηρούσαμε τις αποστάσεις, δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα και ήταν μέρος του προβλήματος. Αυτό θα πρέπει να κατανοηθεί λοιπόν από όλους μας και αυτό θα πρέπει να το λέμε συνεχώς. Τιμούμε τους αγώνες, αγωνιζόμαστε, τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, η αστυνομία είναι μέρος του προβλήματος.